Έχετε καταλάβει τόση ώρα ότι κρατιέμαι. Μου είπανε μια φορά, μου λέει, ζωή σου, κάνε μια παρουσία σαν άνθρωπο. Σαν του παρουσιαστέ που βγαίνουν και κάνουν γεια σα, κυρίε και κύριοι, καλώ ήρθατε. Δεν μπορώ, δεν κρατιέμαι, Τζούλια, δεν προέξω. Δεν προέξω, δε. Τζούλια, πιστεύεις θα μπορέσουμε ποτέ να παριστάνουμε τους κανονικούς παρουσιαστές όπως είναι όλοι οι άλλοι άνθρωποι σοβαροί? Δύσκολα. Μπράβο, στη θέση σου παίζουμε. Πάμε. Λοιπόν, σήμερα μαζί μας έχω την Ελπίδα, τον Κωνσταντίνο και την Κατερίνα έχουμε μαζί μας. Καλώς ήρθες. Θα κάνω τώρα μια πρόχειρη εκτίμηση, έτσι να τους κόψω λίγο σφάτσα. Η Ελπίδα δεν σταματά ποτέ να χαμογελά, δίνει πάντα την Ελπίδα. Μπράβο, κάνει και αυτό το μάλι με τρελή. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ο Κωνσταντίνος είναι ένα παιδί το οποίο δεν θα παρατηρήσετε μόνο τα τατουάζ. Είσαι σεφ. Όχι, όχι. Όχι. Ενώ η Κατερίνα είναι η σοβαρή κυρία της παρέας, συγγνώμη, είναι εδώ κοψή ωραία και δεν με παίρνει από και πολλά λόγια. Θα παίξουμε τώρα και θα σας τα πω μετά. Και θα ξεκινήσουμε με μια ντόπιο λαλιά. Ξεκινάμε. Κωνσταντίνη, ήσουν λίγο πιο γρήγορος, γιατί πάτησα το όλοι μαζί. Έσγουψα, έσκυψα. Έσγουψα και έσκυψα. Σγούψε! Εντάξει τώρα, να είμαστε ειλικρινείς, το σωστό είναι, έπρεπε να πούμε σγούψε, σκύψε. Αυτό είναι το σωστό. Πρώτα 100 ευρώ για τον Κωνσταντίνο μας. Μπράβο, Κωνσταντίνε μου. Τώρα μπορεί να μας πεις με τι ασχολείσαι και μερικά τα πιάνεσαι. Ελεύθερος επαγγελματίας είμαι. Σε τι κλάδο, κι εγώ είμαι ελεύθερος. Φωτιστικά και καθαρά μπαζούρ. Μπαζούρ, με έχεις πεθάνει τώρα. Ξέρεις τι. Σε όλες τις εκπομπές μου κάνω τόσα χρόνια στο ραδιοφωνό, όταν τελειώνει η φάση, λέω παιδιά, ο ρεβουάρ και αμπαζούρ. Και έχουν κάτι άνθρωποι και μου λένε πιο νέες ηλικίες, τι στο κάνουν αυτό το αμπαζούρ. Συνήθως δεν το γνωρίζουν. Κωνσταντίνε, πες μου το αμπαζούρ, τι ωραίο πράγμα είναι. Είναι φωτιστικό φτιαγμένο από σύρμα και συνήθως ύφασμα. Καμία σχέση, Τζούλια Νόβα, δεν λειτουργεί με αμπαζούρ μέχρι να τις κάνεις, Κωνσταντίνε, δώρο! Τότε μόνο. Σε καλωσορίζω, φίλε μου. Είσαι καλά. Λοιπόν, Ελπίδα μου, καλώς ήρθες. Τι κάνεις? Έχεις πιτσιρίκια δικά σου. Ναι, ναι. Γιατί αυτά που ουρλιάζουν πίσω, λέω, ή την έχουν νονά ή την έχουν μάνα. Δεν έχεις γίνει αλλιώς. Ναι, ναι. Έχεις δύο. Δύο. Και τα φέρνεις μαζί σου παντού που πηγαίνεις, φέρνεις και τον άντρα σου μαζί. Ναι. Ναι. Και αυτός. Ναι. Και αυτός. Πακέτο πάμε όλοι μαζί. Πάμε όλοι πακέτο. Μπορείτε να φύγετε και πακέτο, πιστεύεις, με δύο αυτοκίνητα. Όπα. Τέλειο θα ήταν αυτό. Τέλειο θα ήταν αυτό. Το εύχομαι ολόψυχα. Καλή επιτυχία. Και ένα μεγάλο χειροκρότημα για τον Κατερίνιο. Κατερίνα μου. Λοιπόν, είπα πριν, Τζούλια, να άκουσες, ότι με την Κατερίνα δεν με παίρνει να ανοίγομαι. Ξέρετε γιατί το είπα αυτό. Τυπικά περνώντας από την Κερκίδα, είδα ένα λαό εδώ αντρικό να φωνάζει κτλ. Και λέω, παιδιά, τι της είστε εσείς της Κατερίνας και την υποστηρίζετε? Η γη της, μου λέει. Πόσους γιους έχεις? Τέσσερις. Παναία, Παναία μου, τέσσερις. Είναι και οι τέσσερις εδώ. Πω. Και ο σύζυγος εδώ, να τους χαίρεσε όλους, όλη την οικογένεια. Καλή τύχη και στους τρεις. Το παιχνίδι μας ξεκινάει ουσιαστικά τώρα με τα γυρίσματα. Και θα ξεκινήσουμε με επιπλέον μπόνους 200 ευρώ. Κωνσταντίνε, θυμόμουν σε ένα τραγούδι του Τζίμι Πανού σχορεμένου. Με την πρώτη ευκαιρία θα σου πάρω λαμπατέρ. Σα αφιερώνω. Θέλω να σου πω ότι παίζει πρώτο, μόλι πάρουμε την κατηγορία. Και θα ψάχνετε για πρόσωπο και το επάγγελμά του. Πρόσωπο και επάγγελμα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Κωνσταντίνε μου, ξεκινάμε. Καλή τύχη. Το τραγούδι λαμπατέρ το ήξερε του Τζίμι Πανού, φαντάζομαι, έτσι? Όχι. Όχι, ε. Όχι. Κακός και είσαι και μπαζουρίστα. Βγάζω δικά μου επαγγέλματα εγώ. Έλα. Όχι. Πολύ άσχημο ξεκίνημα. Μόνο. Ξεκινήσαμε με χρεοκοπία. Δηλαδή, χάνει τη σειρά σου, Κωνσταντίνε μου, δεν πειράζει. Ελπίδα μου, ναι, χειροκροτεί τον εαυτό τη μόνη τη, ξέρει ότι ήρθε η ώρα να παίξει. Πάμε, Ελπίδα, καλή τύχη. Πάμε. Πώς τα λένε τα παιδάκια σου? Ο Θεόφιλος και η Νάνση. Ο Θεόφιλος και η Νάνση που είναι εδώ και έχουν τρελαθεί από τη χαρά του που η μαμά έφτασε στον τροχό της τύχης και ξεκινάει ιδανικά με ένα ερωτηματικό που τι κρύβει θα το μάθουμε σε λίγο. Παίζουμε το σύμφωνο. Ένα σίγμα να ξεκινήσουμε.
Δεν έχει μόνο ένα, έχει δύο, τρία, τέσσερα. Ωραία, ξεκίνησα με τετραπλό σίγμα. Εντάξει, είναι τώρα περιττό να σου πω τις εκφράσεις. Ναι, ναι. Μάνα, είσαι, ξέρεις τώρα ότι έχουν γίνει σε έκσταση. Λοιπόν, όμως, μόνη σου θα αποφασίσεις εάν θέλεις να σηκώσεις το ερωτηματικό για να βρεις το 500 ευρώ που μπορεί να κρύβεται από κάτω ή να σκοντάψεις πάνω σε μια χρεοκοπία και να χάσεις τα πρώτα σου 160 ευρώ που μόλις τώρα έβγαλες. Τι θέλεις να κάνουμε? Το αφήνω και γυρίζω ξανά. Νιώθει να το αφήσει, το σέβομαι, γυρίζεις. Πολλοί άνθρωποι στο ξεκίνημα του παιχνιδιού το σηκώνουν γιατί είναι το μικρό το ποσό τους, αλλά εδώ βλέπω μια διαφορετική στρατηγική από την Ελπίδα που εύχομαι να τη βγει σε καλό. Δεν τη βγαίνει. Και έτσι. Στον πρώτο μας γύρο θα παίξει και η Κατερίνα. Πάμε, Κατερινιό μου. Έτσι. Με θάρρος. Μπράβο. Ο γιος εδώ που είναι ο Βενιαμίν, ο μικρός σου. Ναι, ναι. Έχεις φέρει ναι. το μικρό, ε. Έλα, έλα, έλα. Ένας πρώτος γύρος μοναδικός. Χάσαν όλοι. Μπράβο σε όλους. Πάμε από την αρχή. Πάμε από την αρχή, Κωνσταντίνε. Θα αρχίσω να μοιράζω γατούλες, μαύρες, σε λίγο. Άλλαξε η κατάσταση, πάμε σε ποσά πια. Tough. 60 ευρώ. Πρόσωπα και επάγγελμα ψάχνουμε. Ποιο γράμμα διαλέγεις? P. Παραβάν, όχι. Ελπίδα, έχεις 160, είσαι πρώτη και γυρίζεις. Mm-hmm. Έτσι είναι, Ελπίδα. Mm-hmm. Και ακούστηκε μια φωνούλα. Άντε πάλι, μαμά. Λοιπόν, μαμά, θες μου το σύμφωνο. Να πούμε ένα κάπα. Υπάρχει ένα, δηλαδή όσο χρειαζόταν για να πάρουμε ξανά μία απόφαση αν θα το σηκώσουμε. Όχι, πριν δεν το σήκωσες. Όσο πέρασε αυτό το λεπτό, ένιωσε κάτι διαφορετικό. Ναι. 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 Το σηκώνω λοιπόν αμέσως για να δω εάν αυτή σου η αίσθηση σε δικαιώνει τώρα. Όχι, δεν σε δικαιώνει. Τι λέει? Χρεοκοπία. Καλά το ένιωσες πριν, ήταν χρεοκοπία. Λοιπόν, οπότε. Πάνε αυτά τα λίγα που είχες, δεν ήταν πολλά λεφτά. Ναι. Έκανες ένα μικρό ρίσκο, τα έχασες και εσύ, Κατερίνα μου. Νομίζω ότι πρέπει να το τελειώσεις εδώ και τώρα. Να γυρίσεις, να φέρεις ένα ωραίο ποσό με αξιοπρέπεια και να το τελειώσεις. Πάμε. Και αυτό μάλιστα είναι αξιοπρέπεια, γιατί είναι ένα ρολόι το οποίο θα σου δω ένα αντρικό, αλλά πού να το πρωτομοιράσεις. Πάρε ένα για σένα, Κατερίνα. Κάτσε. Φεστίνα, είναι 180 ευρώ. Το νι. Νίκο, έχετε, δεν μπορεί, τόσο άντρες. Α, δεν έχετε, Νίκο. Δεν βολεύτηκε η φάση. Έχει άλλα ονόματα. Πολύ ωραία. Δικό σου ρολόι. Πάρ' το, Κατερίνα μου. Φυσκώνω. Για παίρνουμε τα ονόματα των γιών σου. Ορέστης, Αλέξανδρος, Στέφανος και Ιάσονας. Λοιπόν, ξαναγυρίζεις. Α, μου φαίνεται θα τους βολέψει όλους σιγά σιγά. Να το κινητό τηλέφωνο, MLS. Πάμε. Το μικρού. Πάμε. Το Ιάσονα. Το... Το πι. Το τλα είναι το πι συνολικά. Το πι λοιπόν. Όχι, δεν υπάρχει. Το πι. Κωνσταντίνε, πάμε. Κωνσταντίνε, να υποθέσω ότι έχεις βρει εδώ και πολλή ώρα το όνομα. Μάλλον, έτσι φαίνεται. Όπως όλοι μας άλλωστε. 10 ευρώ. Το μη. Όχι, ελπίδα. Ελπίδα. Λάμδα. Συναγυρίζουμε. Ναι, ναι. Υποχρεωτικά θα γυρίσει, διότι 20 ευρώ δεν μας φτάνουν για κάτι άλλο και δεν έχουμε λύσει βεβαίως το γρίφο. Πρόσωπο και επάγγελμα. Αναζητούμε. Πάλι 20. Ρο. Στην τύχη λέμε γραμμάτα από ό,τι κατάλαβα. Ναι, στην τύχη. Ωραία, το πετύχαμε στην τύχη. Ξαναγύρισε. Όλοι ξέρουμε τι κρύβεται πίσω από την πρώτη λέξη, είναι ξεκάθαρο. Το θέμα είναι τι κρύβεται στις άλλες δύο. Έχει μεγάλη αξία να πετύχεις αυτό το σύμφωνο. Να πούμε το θήτα. Θανάσης, Θύμιος και Θυμάρη. Όχι. Έφτασε ξανά η σειρά της Κατερίνας. Δεν έχεις βρει τι, το επάγγελμα.
Ωραία, γύρισε πάλι σε παρακαλώ. Δεν μου μιλάει, είναι η Κατερίνα της σιωπής. Μου κάνει νεύματα όμως. Μίλα βρε Κατερινιό, να ακούσουμε τη φωνούλα σου. Το μη. Το μη που είπαμε πριν από λίγα δευτερόλεπτα νομίζω. Δεν πρόσεχες Κατερίνα. Κωνσταντίνα, έχεις 60 ευρώ, έχεις πάρει ένα ύφος, λες και το ξέρεις. Ξέρω το όνομα νομίζω και το επίθετο, αλλά δεν... Δεν πάει το μυαλό στο επάγγελμα. Ναι. Ωραία, είσαι πολύ κοντά. Πάμε. Ξέρει το όνομα και το επίθετο. Ποιο είναι το επάγγελμα του ανθρώπου που ψάχνουμε αυτή τη στιγμή. Θα δώσει τον μπόνους. Ό,τι ξέρεις είναι καλό τώρα, γιατί είναι 200 ευρώ. Θα πω το ξύ για το επώνυμο. Πολύ σωστός. Πολύ σωστός. Γιατί αν ξέρεις το επώνυμο... Το επάγγελμα, δε. Εγώ, Κωνσταντίνε, ξέρω και το επάγγελμα. Θα μπορούσα να σε βοηθήσω για 260 ευρώ. Αν μου έδινες, θα σου έλεγα το όνομα. Και θα δίνεις και 200 στη δουλειά για μπόνους. Όχι. Να τα μοιραστούμε. Εμείς κάναμε μια προφορά, δεν τη δέχτηκες. Ξαναπαίξε. Ή, αγόρασε ένα φωνή. Το γιώτα. Το γιώτα υπάρχει σίγουρα πράγματα, διότι γνωρίζοντας το όνομα και το επίθετο μπορεί να πει με μια ασφάλεια κάποια από λοιπόν, τα φωνήνα που υπάρχουν. Θα πάρεις 160 με την αξία σου και 200 επειδή είναι μπόνους ο γύρος. Άρα 360. Δεν το λες και άσχημα για ένα γύρο που σας πέδεψε. Δεν είμαι σίγουρος, θα το ρισκάρω. Ωραία, λοιπόν, πάμε στο ρίσκο. Κωνσταντίνος Ξένος, αυτό το ξέρα. Ωραία. Διατροφολόγος. Κωνσταντίνος Ξένος, διατροφολόγος και θέλω να σου πω ότι... και αυτό το ξέρεις. Έλυσες και αυτό το γρίφο. Έχεις λύσει όλους τους γρίφους. Έχεις πάρει όλα τα χρήματα και όπως το λέω έτσι εντυπωσιακά, θα πει κάποιος πω, τώρα θα έχει 8.000 ευρώ ο Κωνσταντίνος. Έχεις μόνο 460. Μάνι, τώρα έχει 200 λεξομαχία που έρχεται, έτσι δεν είναι. Ναι. Πάμε. Θα πρέπει να βρείτε ένα φυτό, φυτολογία. Ελπίδα. Ωραία το πάτησες. Λέμε και κάτι μετά όμως. Μόβο ορχιδέα πήγα να πω, αλλά δεν είναι. Αλλά δεν είναι. Κατερίνα και Κωνσταντίνε, μόνο εσείς παίζετε. Κατερίνα, πες το, σταματώ. Μόβ Πασκαλιά. Μόβ Πασκαλιά, αν θέλω να πατάς το κουμπί ακόμη μπορείς. Έτσι, πράγμα. Ναι, Τζούλια, η Κατερίνα... Ήταν το όνειρο. Οι άλλοι έχουν έρθει με όνειρο να παίξει τροχό τη τύχη. Κατερίνα, ήρθε με το όνειρο να πατήσει το κουμπί. Να το πατήσει, να το σπάσει. Λίγο διαφημίσεις, να ξεβιδώσω το κουμπί, να το δω στην Κατερίνα. Λοιπόν, σας είχαμε αφήσει πριν από τις διαφημίσεις με την Κατερίνα, η οποία έσπασε το... Ναι, το βοηθάς, αλλά βοηθάς μη πατώντας μόλις τη δύναμη. Δηλαδή, δεν έχεις ακούσει τραγούδι που λέει «Μη πρωτοχτύπας το μπάζερ». Αυτό εννοούσαμε. Για τις χάντρες το έλεγε, δεν το έλεγε για το μπάζερ. Κατάλαβες, εκεί μπερδεύτηκα. Έβαλα τα εργαλεία μου, το έφτιαξα και τώρα είναι έτοιμο να το ξαναπατήσεις όταν χρειαστεί. Σε παρακαλώ, ευγενικά, όπως αρμόζει σε μια ευγενική φυσιογνωμία, όπως εσύ, Κατερίνα μου. Έλα. Πήγα να το χοντρίνω λίγο, να πω καμιά κουβέντα έτσι και καλά, να το σκληρεί. Και μετά θυμήθηκε ότι έχει 4 γιους. Και ο μικρός είναι 90. Και λέω, τι να ασχοληθώ τώρα. Να είναι καλά το κορίτσι Κατερίνα, να βγάζει λεφτά, έβγαλε τα πρώτα στους 200 κιόλας. Αλλά ο Κωνσταντίνος εξακολουθεί να προηγείται. Ο Κωνσταντίνος, ο οποίος έχει 4,60. Είστε χαμηλά πάρα πολύ. Αυτό σημαίνει ότι τώρα κιόλας κάποιος μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά και να περάσει την πρώτη θέση. Ακόμη και η Ελπίδα που παίζει πρώτη. Πάμε. Τζούλια, η Ελπίδα, με τι κατηγορία θα ξεκινήσει. Θα πρέπει να βρείτε στίχο από ποίημα. Ω, η Ελπίδα τρελαίνεται. 10 ποίηματα τη μέρα διαβάζει. Το κατάλαβα από την έκφρασή σου. Πώς το έκανες αυτό. Αυτό, έτσι. Εντάξει, να πω ότι το ποίημα που έχουμε βάλει είναι ένα ποίημα που το ξέρετε όλοι. Πάμε. Γιατί ακούτε ποίημα και βγάζετε σπυράκια, μπιμπίκια. Λες, τι ποίημα είναι δυνατόν.
Έλα τώρα. Κατερίνα, σου έχω φτιάξει το κουμπί, χάρη στον τροχό τώρα. Αρκεί να βρούμε το σωστό γράμμα. Ξεκίνησες με επιδείο. Και πορεύεσαι με επιδείο. Έβγε. Δικό σου. Εγώ είμαι εδώ, Κατερίνα μου, για να σου θυμίζω, φέρνω μου σε παρακαλώ, για να σου θυμίζω ότι έχεις ένα επιπλέον κίνητρο να λύσεις αυτό το γρίφο. Τώρα λοιπόν που σε έφτιαξα ψυχολογικά, φέρε κάτι πολύ μεγάλο για να το διπλασιάσουμε. Πάμε, Κατερίνα, εκεί. 120 ευρώ ήδη που θα γίνουν 2,40 εάν λύσει το γρίφο τώρα. Έλα, έλα, φύγε, φύγε. Μπράβο σου. Ναι. Ρολόι Φεστίνα, ξέρεις πάρα πολύ καλά. 180 ευρώ, κομψό της ποιότης στο χέρι σου. Λέγε. Το ταφ. Όχι. Κωνσταντίνε μου, προηγήσε. Πάμε για το επόμενο αμπαζούρ. Αγοράζει ο κόσμος αμπαζούρ, Κωνσταντίνε, σήμερα. Υπάρχουν ακόμα κλασικοί. Δειλά, σιγά σιγά. Έτσι, γιατί σκέφτομαι να αγοράσω ένα για διάβασμα και θέλω τη βοήθειά σου. 40 ευρώ. Το νι. 40, 80, 120, 160, 200. 200, πάρα πολύ ωραία, Κωνσταντίνε. Να το 200, σου ήρθε με άλλο τρόπο. Έχεις κανένα καλό δυνατό λαμπατέρ να διαβάζω βιβλία. Ναι, με. Έχεις, θα σε φτιάξω. Έχεις λαμπατέρ το οποίο πηγαίνει όπου πας εσύ. Γιατί έχω διαβάσει διάφορα σημεία, δεν μπορώ να το έχω σε ένα. Δεν θέλω να το βάλω παπ. Με ροδάκια, στο κάτω μαζί. Τάκ στην πολυθρόνα. Τάκ στην κουζίνα. Τάκ στο μπάνιο. Γιατί εσύ δεν διαβάζει το μπάνιο. Έλα τώρα, έλα τώρα που δεν διαβάζετε στο μπάνιο. Κωνσταντίνε, 200 ευρώ. Πάμε. Όποιο πει το αντίθετο είναι ψεύτη. Το μπάνιο είναι χώρο γνώση. Τη μελέτη. Λοιπόν, έχουμε και λέμε 50 ευρώ. Μη. Να τα 100 ευρώ. 3 εκατοστάρικα, Κωνσταντίνε. Το αναφέρω το ποσό για να σου υπενθυμίζω ότι μπορείς να αγοράζεις φωνή εδώ και ώρα. Μάλιστα. Το πι. Πριονοκορδέλα. Ναι. Δικό σου το μπαλαντιέρ. Πάρτο, πάρτο, πάρτο. Πάρα πολύ ωραίο. Πι. Τι έχεις δει, τι. Ψάρωσες, κάτι το βρήκα. Περίμενε, εδώ έχουμε θέμα. Πόσα λεφτά έχουμε, Τζούλια? 420 ευρώ. Είχες καλά τόσα περίπου. Θα παραμείνεις πρώτος, αλλά δεν θα περάσεις τα 1000 ευρώ στο σύνολο. Εάν ρισκάρεις και γυρίσεις, μπορείς να μεγαλώσεις αυτό το ποσό, μπορείς βεβαίως και να χάσεις τη σειρά σου. Σου δίνω 5 δεύτερα, πες μου, εάν θέλεις να το λύσεις τώρα. Θα το πω, γιατί δεν έχει και πολλά σύμφωνα νομίζω ακόμα, οπότε... Σέβομαι την απόφασή σου, ακούω την απάντηση που νομίζεις ότι είναι σωστή. Σώπα, όπου να είναι, θα σημάνουν οι καμπάνες. Βεβαίως, Κωνσταντίνε μου, οι περισσότεροι στην πιο έτσι, νέα γενιά το γνωρίζουμε μελοποιημένος ως τραγούδι και στα σχολεία το μαθαίναμε. Κωνσταντίνε, 880, μεγαλώνεις τη διαφορά. Θα την κρατήσεις, θα το μάθουμε στον επόμενο γύρο. Στον επόμενο γύρο θα παίξει πρώτη η Κατερίνα, σωστά, Τζούλια? Mm-hmm. Πες μας και την κατηγορία. Τώρα θα ψάχνετε να βρείτε μία πρόληψη. Τώρα θα ανοίξει αυτή η πρόληψη στον πίνακα, θα τη δείτε και εσύ, Κατερίνα, που σκίζεις σε προλήψεις και τις ειδαιμονίες, θα γυρίσεις, θα φέρεις 2.500 ευρώ που έχουμε νέα φέτα και θα κερδίσεις. Σίγουρη? Έχουμε τέτοια φέτα. Της αρέσει, Κατερίνα. Γιατί βάζω ιδέες. Λοιπόν, Κατερίνιο, εκμεταλλεύσου το προβάδισμα που παίρνεις παίζοντας πρώτη. Το ταφ. Φαίνεται λίγο έτσι ορφανό εκεί που βγήκε μόνο του. Ναι. Για ξαναγύρισε. Το μη. Το μη, όπως λέμε, μητέρα τεσσάρων αγοριών. Ωραία. Να τα δύο πρώτα. Μη. Έχεις κάνει και δίδυμα, Κατερίνα μου. Απ' όλα έχει ο παχτές. Πριν έταξες στο μικρό σου γιο ένα MLS και δεν το κέρδισες. Έλα, κάνε τώρα την καλή. Το σίγμα. Θέλουμε το σίγμα για ένα κινητό τηλέφωνο MLS MX 4G. Με κερατομία safe, δικό σου.
Θα το πάρω τώρα, Κατερίνα μου, εγώ το κινητό τηλέφωνο με λες και θα το πάω κατευθείαν στο μικρό σου γιο που είναι εδώ στην κερκίδα. Κράτα, μεγάλε, κράτα, εδώ. Λοιπόν, τώρα να σου πω κάτι, Κατερίνα. Εάν δεν κερδίσει αυτό το γρίφο, πάει το κινητό. Μην στεναχωρήσουμε το παιδί. Πάμε. Βρε. Στο τσακ. Το κάπα. Άλλα 40 ευρώ. Είσαι τώρα στα 409 ευρώ και μπορείς να αγοράσεις ένα φωνήεν. Το αλφα. Αυτό περίμενα να σου το πω εγώ δηλαδή. Που ξέρεις εγώ τώρα με σένα. Έτσι, έχουμε καλή σχέση εδώ. Τα λέμε, εμείς συνεννοούμαστε. Πόσα αλφα έχουμε, παιδιά? 4. Ωραία. 4. Η πρόληψη σχηματίζεται σιγά σιγά. Τώρα θα πρέπει να γυρίσεις. Άλλη μια φορά ένα ποσό σταματά μπροστά σου. Το ρο. €339 ευρώ, χωρίς να μπορείς να αγοράσεις κάποιο φωνήεν. Μόνο να το λύσεις μπορείς να γυρίσεις ξανά. Θέλεις άλλα 20 ευρώ και θα φέρεις πολύ μεγαλύτερο ποσό από αυτό για να μπορείς να αγοράσεις φωνήεν. Πες μου σε παρακαλώ και εκμεταλλεύσου και το 150 για να πεις ένα γράμμα που θα σε κάνει λίγο πιο πλούσια. Το λάμδα. Άλλα 150 και φυσικά. Τώρα μπορείς να αγοράσεις φωνήεν και μάλιστα 2. Το όμικρον. Το όμικρον. Όσο βγάζεις λεφτά αγχώνεται και όσο βρίσκει γράμματα, στήκεται περισσότερο. Κατερίνα, πάρ' το χαλαρά. Έχεις πετύχει ό,τι έχεις πει μέχρι στιγμής. Εάν θέλεις να αγοράσεις άλλο φωνήεν, κάνε το τώρα. Αλλιώς να γυρίσεις. Θα γυρίσω. Στα επόμενα δευτερόλεπτα, βέβαια. Εξαιρετικά. Θα πάει στον δικό της γύρο η Κατερίνα και θα συνεχίσει. Πάλι με ποσό και αξιοπρεπέστατο. Το Δέλτα. Διδημότυχο. Ναι. Άλλα 80. Πού θα σταματήσει τώρα, Κατερίνα, για να δούμε. Είσαι ήδη 489. Θες φωνήεν? Όχι. Θα γυρίσω. Ναι. Άλλαξε στρατηγική στο δρόμο η Κατερίνα. Μάλλον πλέον το μυαλό της πάει κάπου. Άρα ζητά ποσά. Το Χ. Βέβαια, τώρα δεν θα το λέγε. Ναι, 200 ναι, ευρώ έχει από πίσω, δεν θα το λέγε. Τα είχε βρει τώρα και άστα φωνήντα σου λέει. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Σκέφτηκες πάρα πολύ σωστά. Αλλά θέλω να μου πεις αν μέχρι εδώ έχεις σκεφτεί ή να το ξέρεις ολόκληρο. Το ξέρω ολόκληρο. Ζωτιά, τι λεφτά έχουμε? 709 ευρώ έχουμε. 709 ευρώ και 200 που έχεις από πριν, αν δεν κάνω λάθος. Οπ, να τα 909 ευρώ. Το λύνω. Πάμε, Κατερίνα μου. Δεν κάνουμε δώρο κολόνια, γιατί είναι χωρισμός. Δεν κάνουμε δώρο κολόνια, γιατί είναι χωρισμός. Δεν το γνώριζα αυτό. Ζητώ συγγνώμη από όλους χωρισμένους φίλους μου. Λοιπόν, και έτσι, για μία τριαντάρα διαφορά περίπου, έτσι έχει 8,80 ο Κωνσταντίνος και 909 ευρώ η Κατερίνα. Έχουμε σχεδόν ισοβαθμία στην πρώτη θέση. Η Ελπίδα είναι χαλαρή και άνετη. Ελπίδα, συγκεντρώσου, οργανώσου. Μάλιστα. Βάλτε όλο το χέρι στο παλιό κουμπί που έχετε μπροστά σας και η Κατερίνα στο ολοκένεργο που τους φτιάξαμε αφού έσπασε το πρώτο. Δέξω μαχή. Και θα πρέπει να βρείτε ένα ζωάκι, ζωικό βασίλειο. Πάμε να βρούμε ένα ζωάκι που λέει και η Τζούλια, που μπορεί να είναι και υποπόταμος. Ένα ζωάκι είναι κι αυτό. Θα δυσκολεύει πολύ αυτό.
Λοιπόν, παρότι η Κατερίνα μας χρωστάει άλλο ένα κουμπί, η ελπίδα πάτησε πιο γρήγορα. Ναι, πες το. Μεταξοσκόλικας. Μεταξοσκόλικας. Πες μου, ναι. Ναι, σου λέω. Μπράβο, ρε, ελπίδα. Λοιπόν, και έτσι μπαίνει και η ελπίδα στο κόλπο, γιατί βάζει στην άκρη τα πρώτα της 3 εκατοστάρικα. Αλλά κερδίζει κάτι πολύ πιο χρήσιμο. Θα παίξεις πρώτη στον πρώτο τελευταίο γύρο και θα διαλέξεις την κατηγορία του. Έχεις αγαπημένη κατηγορία? Ποια είναι αυτή? Οι τέσσερις εποχές. Σοβαρά μιλάς? Ναι. Είναι μία από τις τρεις υποψήφιες. Παρατσούκλα με μία λέξη τέσσερις εποχές. Σοβαρά. Να, παιδιά, πετύχαμε κατηγορία. Αυτή θέλει. Σε αυτή να πω, δεν έχει ξαναγίνει. Τέσσερις εποχές στο τελευταίο γύρο, στο πρώτο τελευταίο γύρο. Θα δούμε τώρα αμέσως στον πίνακα την κατηγορία που είναι και η αγαπημένη σου. Μπράβο, ρε, ελπίδα. Δεν παίζεσαι. Δεν παίζεσαι. Έχεις μείνει τελευταία. Ναι, ναι. Όμως, ο πρώτο τελευταίος γύρος μπορεί να σου δώσει το προβάδισμα πριν φτάσουμε στο γύρο όπου βρέχει 500 ευρώ. Ξεκίνα. Πάμε. Και θα ξεκινήσουμε με 40 ευρώ. Με ποιο γράμμα? Σίγμα. Σπάνο Βαγγελοδημήτρης. Ναι, να το, πολλά, αρκετά, μπόλικα. 4-4-16. Ωραία, ξεκίνησες. Πλησιάζεις. Δεν σου φέρω λεφτά, εγώ πρέπει να τα βγάλεις μόνη σου. Να γυρίσω. Βεβαίως. Ευχαριστώ. Θα πω ότι λέω στους παίκτες μας, νομίζουν όλοι ότι κουβαλάω και κάνω πάκο με λεφτά. Αλλά όχι, παιδιά, πρέπει να ιδρώσετε λίγο για να τα κερδίσετε. Φέρνοντας μεγάλα ποσά και σίγουρα πετυχαίνοντας σύμφωνα που υπάρχουν στους γρίφους. Να πούμε το ταφ. Γιατί όχι. Βλέπω ένα διπλό ταφ, είναι άλλα 60 ευρώ αυτά. Και έρχομαι εδώ να συμπληρώσω το puzzle του Τζούλια, γιατί πήγες από την άλλη πλευρά. Θα έρθω εγώ από αυτή την πλευρά τώρα. Λοιπόν, ξαναγυρίζεις. Βεβαίως, ξαναγυρίζεις. Θα ήθελες, ελπίδα, να με βλέπεις και εμένα εδώ δίπλα στον πίνακα. Δεν τον ομορφαίνω. Πολύ, πολύ, πολύ. Δεν απάντησες καν, ε. Όλα τα ίδια. 30 ευρώ. Θα απαλλάξω την Τζούλια από τη δουλειά της, θα πάνε εγώ γράμμα τώρα. Λέγε, ποιο θέλεις? Να πούμε ένα κάπα. Κάπα. Αν δεν έχει τώρα, τελειώσαμε. Έλα και κοντά σε μένα. Άσε το έχω, πάμε! Λίγο. Λοιπόν, έχουμε και λέμε 250 ευρώ. Εάν θέλεις να αγοράσεις κάποιο φωνήεν, μπορείς να το κάνεις. Όποτε νιώθεις έτοιμη. Γυρίζω. Είπα, η Τζούλια γράφει κάθε μέρα 2,5 χιλιόμετρα πήγαινε έλα. Είπα να κάνει, να κάνει σήμερα λίγα μέτρα λιγότερο. Λοιπόν, 20 ή 30, 20. Να πούμε το μη. Μπετούγια. Μπετόβεν και Μπετό. Ωραία. 270 ευρώ ανέβηκες. Έχεις σύνολο 570. Γυρίζω. Ένα μεγάλο ποσό δεν έφερες, ελπίδα. Δεν έχω φέρει. Έλα, έλα. Αυτό είναι σαφέστατα πιο ωραίο, γιατί μπορείς πλέον να πάρεις, χωρίς να πληρώσεις, ένα φωνήεν. Αν δεν θέλεις, για 40 ευρώ το επόμενο σύμφωνο. Να πούμε το νι. Είπε το γράμμα νι και υπάρχει 3 φορές, άρα είναι 120 ευρώ. Έβγε. Τώρα που είμαστε, Τζούλια, που είμαστε? 390. Λοιπόν, 390 ευρώ. Ψάχνουμε κάτι που συμβαίνει στις 4 εποχές του χρόνου. Το έχεις βρει? Όχι. Θα αγοράσεις φωνήεν? Όχι. Θα γυρίσεις, λοιπόν. Θα γυρίσω. Πάμε. Νομίζω ότι νιώθει πως εάν δεν φτάσει τους αντιπάλους της, δεν θα ξοδέψει τίποτα. Κι άλλη δεύτερη ευκαιρία. Πάλι. Κάτι ήξερε, κάτι ήξερε, κάτι ήξερε. Μπορείς να διαλέξεις ξανά σύμφωνο για 40, όπως και πριν, ή φωνήεν εντελώς δωρεάν. Να πούμε ένα φωνήεν. Ωραία. Φυσικά και είναι κέρδος για σένα ότι γλιτώνεις 100 ευρώ. Ποιο είναι? Το Α. Αλφα, και μία δεύτερη ευκαιρία σε περιμένει. Κι άλλη δεύτερη ευκαιρία. Δύο σερί. Μπράβο. Μπράβο, ρε, ελπίδα. Κοίτα τι έχει γίνει τώρα εδώ. Μπορεί να παραμένεις τρίτη, ωστόσο μειώνεις πάρα πολύ τη διαφορά. Αλλά εδώ μπορείς να παίζεις για πάντα. Αν λύσεις αυτό το γρίφο, που είναι πολύ εύκολο πια να το λύσεις, γιατί μπορεί να χάσεις και δύο φορές τη σειρά σου εύκολα, ίσως να βρεθείς και στην πρώτη θέση. Παρακαλώ, γύρισε τον τροχό.
Τέσσερις εποχές. Τι να είναι. Όλο μικρά πέρα. Επιστροφή στα ποσά που αγάπησες. Το θήτα. Θήτα. Θήτα, ε. Όπως λέμε, θηρίο. 410. Θα γυρίσω. Τι μπορεί να είναι αυτό που είναι έτσι της εποχής, αλλά ποιας εποχής. Καλοκαίρι, φθινόπωρο, άνοιξη, χειμώνας, πότε. Για άλλα 30. Να πούμε το ρο. Δώσε μου μία δεύτερη ευκαιρία, σε παρακαλώ. Και ξαναγύρισε τον τροχό της τύχης με τη βοήθεια των συμπαιχτών σου εδώ πέρα. Παρακαλώ. Ελπίδα, να σου πω ότι αν νιώσεις ότι πρέπει να αγοράσεις, έχεις χρήματα. Έχει το στο πίσω μέρος του μυαλού σου και πράξει ανάλογα. Γιατί σε αφήνω και γυρνάς, δεν ξέρω, αφού πάντα φέρνεις 20-30-20-30. Να πούμε το πι. Ωραία. Να σου κάνω μια προσφορά. Ναι. Δεν είναι στους κανονισμούς τροχού της τύχης, αλλά μπορώ να το αλλάξω τώρα, αν θέλεις. Ναι. Να σου δώσω 150 ευρώ για τις επόμενες 4 φορές που θα γυρίσεις. Να είμαστε στάνταρ μέσα. Άρα, Ελπίδα. Είναι καλό πακετάκι, πάρτο. 4-40, σε ακούω. Γυρίζεις ή αγοράζεις. Αγοράζω. Σήκωσε το χέρι για να γυρίσεις. Έκανες όλη αυτή την κίνηση. Και την ώρα που το σήκωνες, σκεφτόσουν ότι θα αγοράσεις ένα φωνήεν που είναι το. Όμικρον. Όμικρον. Όπως λέμε, Ορέστης. Δύο όμικρον. Καλή αγορά σου, γιατί το πρώτο έρχεται μπροστά στο άρθρο μας. Άρα θα σε βοηθήσει πάρα πολύ η Ελπίδα. 3-40. Συνεχίζεις. Ναι, ξεφυσάς, αλλά πρέπει να γυρίσεις. Ωραία, ξεφυσάς, αλλά πρέπει να θυμάσαι ότι έχεις το γύρο στα χέρια σου. Δεν πήρες την προσφορούλα μου. Στα είχα δώσει εγώ 150 για 3 γυρισματάκια. Τώρα θα βγάλεις μόνη σου. Χ. Κάτσε να πάρω πόζα. Χ. Έχω τσαντιστεί γιατί δεν το βρίσκω. Δεν υπάρχει. Και αυτό είναι το τελευταίο καρτελάκι που έχεις δεύτερης ευκαιρίας. Επειδή σε είδα λίγο έτσι σοκαρισμένη, θεωρούσες ότι υπάρχει, δηλαδή ναι, το είπες με βεβαιότητα. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δεν είναι αυτό που νομίζω. Πάμε. Η Ελπίδα έχει πάρει μονοκόμματα το γύρο. Αυτό θα σου αυξήσει πάρα πολύ το ποσό, γιατί είναι ένα κινητό τηλέφωνο MLS. Μπορεί να ρωτήσει την Κατερίνα τι φοβερό που είναι. Πήρε ένα στο γιο της πριν από λίγο. Πάρε και εσύ ένα στο δικό σου με 279 ευρώ. Λάμδα. Δύο λάμδα. Δικό σου το κινητό MLS MX4G. Να σου πω χαρά που κάνει ο γιος, θα έχετε λαθεί. Βέβαια, γιατί έχω πιάσει το κινητό του πρόσφατα. Αλήθεια. Ναι. Τι μάνα είσαι εσύ, ρε. Καθαρίζει για τα παιδιά, ρε. Αυτή είναι η μάνα. Μάνα είναι μόνο μία. Λοιπόν, πόσα έχουμε λεπτά. 639 ευρώ έχεις. Θα περάσεις στην πρώτη βαθμολογία γιατί έχεις και 3 καλωστάρικα από πριν. Σου αρέσει αυτό, ναι. Βολεύεσαι. Ναι. Θα το πεις τώρα ή θες να ανεβείς και πάνω από το χιλιάρικο. Γιατί τώρα 639 και 300 είσαι λίγο κάτω από τα χίλια. Να το πω. Το λες και φτάνει μόλις στο τσίμα τσίμα. Ναι. Όλοι θα είσαστε με μία διαφορά ούτε 50 ευρώ. Πες το. Οι μαθητές δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις. Λοιπόν. Εγώ χάνω μια μυζωτικά. Η αλήθεια είναι ότι μας ξεθέωσε. Ξεθέωσε. Η Ελπίδα. Έβαλα τα δυνατά μου. Το πήγε λαού-λαού, αλλά λαού-λαού. Ενώ είχε 0 πριν από 6-7 λεπτά, δηλαδή λίγο πριν την λεξομαχία νούμερο 3, με μια λεξομαχία και ένα γύρο, περνάει πρώτη. Συγκλονιστικό το ντέρμπι αυτό. 9.39 η Ελπίδα, 909 η Κατερίνα, 880 ευρώ Κωνσταντίνος. Οι διαφορές είναι της πλάκας. Ελπίδα, για να δω, σε παρακαλώ, εκεί το δωράκι. Τσίπησε δώρο ο γιος, ε. Χαμό. Εντάξει, ο γιος πήρε δώρο. Το υπόλοιπο κοινό που δεν σε έχει μάνα να μην πάρει τίποτα. Να πάρει. Να πάρει. Να πάρει. Η ελληνική εταιρεία Festina Group Ελλάς προσφέρει ένα ρολόι αξίας 350 ευρώ. Wow. Παρακαλώ, ελβετικό καντίνο, παρακαλώ. Δώρο κοινού. Με το κοινό μας. Εντάξει, παιδιά. Συγγνώμη, αλλά δεν παίζουν όλων οι μανάδες σήμερα εδώ πέρα. Μόνο των παιδιών της Ελπίδας και των τεσσάρων γιών της Κατερίνας. Κωνσταντίνε, η μάνα σου είναι εδώ. Όχι. Όχι, παίζεις ανεξάρτητος. Διαφημίσεις.
Η Τζούλια, η Τζούλια. Όχι, μην ρωτάτε εμένα. Εγώ. Μην ρωτάτε εμένα. Πάλι με να ρωτάτε. Τι έκανα. Σταματήστε επιτέλους. Δεν ακούω φωνές από τα σαλόνια σας. Δεν μπορώ άλλο. Μην ρωτάτε εμένα πώς να έρθετε. Μόνο η Τζούλια ξέρει. Οπότε για να έρθετε εδώ θα μας καλέσετε στο 211-187-8080 ή θα μπείτε στη σελίδα μας στο www.star.gr / TV, / τροχός. Ένα παιχνίδι σήμερα συγκλονιστικό, όπου και οι τρεις παίκτες έχουν βγάλει λεφτά και μάλιστα η πρώτη θέση εναλλάσσεται από τον ένα στον άλλον. Η πρώτη ελπίδα από τον τελευταίο Κωνσταντίνο έχουν μια πολύ μικρή διαφορά της τάξης των 59 ευρώ, παιδιά. Και κάπου διάμεσα είναι και η Κατερίνα. Άρα, στο τελευταίο γύρο που έχει και 500 ευρώ, δεν χρειαζόταν καν αυτά για να πάρει κάποιο το προβάδισμα. Εδώ, πραγματικά, όποιος γυρίζει, κερδίζει. Πάμε. Και ισχύει το όποιος γυρίζει, κερδίζει. Γιατί σημασία έχει να γυρίζεις σε αυτό το γύρο. Και το αβαντάζ το έχει η Κατερίνα, γιατί είναι η σειρά της να παίξει πρώτη. Και η κατηγορία κρίνει πάρα πολλά, Κατερίνα μου. Άκουσε από την Τζούλια μας προσεκτικά ποια είναι, γιατί είναι η τελευταία. Και για το τέλος θα ψάχνετε για ένα παρατσούκλι. Ένα παρατσούκλι ζητάμε σε αυτές τις τρεις λέξεις. Η τελευταία λέξη είναι χωρισμένη σε δύο σειρές, επειδή είναι αρκετά μεγάλη. Πάμε να δούμε ποιος θα πάρει την νίκη σήμερα και θα έρθει μαζί μου να διεκδικήσει το πεζό 108. Καλή επιτυχία σε όλους. Κατερίνα, ξεκινάμε. Ακόμη και από το πρώτο γύρισμα υπάρχει αγωνία για το ποσό που θα έρθει. Γιατί είναι τόσο μικρές διαφορές. Να λοιπόν 30 ευρώ. Κατερίνα. Το σίγμα. Με 2 σίγμα περνάς πρώτη. Και έχει 2. Που να το ξέρα. Και φαντάσου, Κατερίνα μου, περίμενε. Και φαντάσου, Κατερίνα μου, ότι είπα τυχαία τα 2 σίγμα. Αλλά σου δώσανε 60 ευρώ. Και με τα 60 ευρώ, Κατερίνα, είσαι πρώτη. Πάμε. Το πι. Πάει το προβάδισμα. Κωνσταντίνε, είσαι τελευταίος. Με 60 ευρώ, περνάς πρώτος. Πάμε. Θα μπορέσει με την πρώτη να το βρει ο Κωνσταντίνος. Ναι. Ναι. Με την πρώτη 80. Κωνσταντίνε, χρειάζεται ένα σωστό γράμμα. Μόνο ένα. Το ταφ. Και η Κατερίνα και ο Κωνσταντίνος δεν μπόρεσαν. Ελπίδα, εάν λύσεις εσύ το γρίφο, είσαι νικήτρια, πας τελικό. Πάμε. Απρόσμενο ότι και οι δύο έχασαν τη σειρά τους πολύ γρήγορα. Άντε πάλι. Όχι, όχι. Πες μου. Σύμφωνο. Το κάπα. Και τώρα, φιλενάδα, σε ρωτάω. Το σηκώνεις ή όχι. Μπορείς, σηκώνοντας αυτό το θαυμαστικό, να βρεις από κάτω. Είτε χρεοκοπία, που σημαίνει παραμένεις πρώτη, αλλά χάνεις τη σειρά σου και οι άλλοι σε κυνηγούν με 20 και 60 ευρώ διαφορά. Είτε διπλασιάζεις ό,τι χρήματα έχεις και θα βγάλεις. Δηλαδή, μάνι, πάμε κοντά στο διχίλιαρο. Θα πάρεις το ρίσκο να ψάξεις το jackpot ή όχι. Θα το γυρίσουμε. Θα το σηκώσεις. Ναι. Για κάποιον που προηγείται, περίμενα ότι θα συνεχίσει να γυρίζει εκ του ασφαλούς. Δεν ξέρω αν έχεις συνειδητοποιήσει τι έκανες, αλλά τώρα πρέπει να σηκώσουμε αυτό το θαυμαστικό, το οποίο μπορεί να κρίνει όλο το παιχνίδι. Την προηγούμενη φορά χρεοκόπησες. Ναι. Όχι τώρα! Μπράβο! Πολύ τυχερή! Breathe in, breathe out. Ελπίδα, θα διπλασιάσει τα χρήματά σου να λύσει το γρίφο. Και από ό,τι βλέπω, δεν τον έχει λύσει. Γύρισε τον τροχό. Το μη. Μαύρος. Και άραχνος. Κατά να έχεις καταλάβει σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Είναι στο σημείο που με ένα γράμμα μπορείς να λύσεις το γρίφο
και να έρθει τελικό μαζί μου. Έτσι απλά. Κάντο. Γύρισε. Και οι τρεις παίχτες, παιδιά. Και οι τρεις παίχτες. Αυτό το ποσό σου κάνει. Το ναι. Και ανεβαίνεις πάρα πολύ. Δεν πήρες μόνο αυτά τα ψηλά που χρειαζόσουν, τα 20 ευρώ. Πήρες 150 ευρώ. Αλλά δεν είναι κλειδωμένα στην τράπεζά σου. Θα είναι μόνο όταν λύσεις το γρίφο. Κατερίνα, θέλεις να αγοράσεις? Όχι ακόμα. Γύρισε τον τροχό τότε. Έπρεπε να πάρει πολύ γρήγορα μία απόφαση η Κατερίνα, που θα δείξει σε λίγο αν ήταν σωστή ή όχι. Και ήταν πολύ σωστή η Κατερίνα μου, γιατί δεν έφερες ούτε χρεοκοπία, ούτε χάνεις τη σειρά σου. Τον αντίον, έφερες μία δωρεπιταγή 300 ευρώ. Πες μου. Το Λάμδα. Άλλη μία δωρεπιταγή φτάνει στα χέρια σου. Θέλω να νιώσεις τα 300 ευρώ σηκώνοντάς τη και να θυμηθείς κάποια στιγμή να πεις σε έναν από τους γιους σου να μπει στο tinyakos.gr για να διαλέξει ένα έπλο για τη μάνα του στη δούλια που εδώ θαλασσοδέρνεται. Εξαγχωθεί, ε. Λογικό. Θες να αγοράσεις καρδιοφωνίες, το είπα και πριν, το λέω και τώρα, αλλά αν θες να γυρίσεις, εδώ είμαστε, σε περιμένει ο τροχός. Τι κάνουμε? Θα αγοράσω το Α. Ο Κωνσταντίνος, όση ώρα ανοίγει η δουλειά τα Α, χτυπιέται στη θέση του. Χτυπιέται. Κωνσταντίνε, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σε ρωτήσω. Έχεις λύσει το γρίφο, αλλά δεν μπορείς να παίξεις. Κατερίνα, έχεις λύσει το γρίφο? Όχι. Πες μου τι κάνουμε. Γυρίζει ή αγοράζεις? Γυρίζω. Γύρισε. Ο Κωνσταντίνος είναι πίσω 60 ευρώ και δεν παίζει. Η Κατερίνα είναι μπροστά και δεν ξέρει το γρίφο. 50. Τωρώ. Ισχύουν τα ίδια, Κατερίνα μου, σε ακούω. Συνεχίζω. Συνέχισε. Μέχρι και το τελευταίο γύρισμα θα μας βγει ψυχή. Κανείς δεν ξέρει τι μας περιμένει στο επόμενο γύρισμα. Είναι ποσό, είσαι πολύ τυχερή. Το θήτα. Και τώρα κοιτάξτε τι έχει γίνει. Ξέρει το γρίφο ο Κωνσταντίνος. Το ξέρει το γρίφο. Αλλά δεν έχει λεφτά. Του λείπουνε 60 ευρώ. Και το ζητούμενο είναι, τον φτάνουν τα γράμματα που υπολείπονται για να μαζέψει αυτά τα 60 ευρώ. Φτάνουν, φτάνουν. Πάμε. Μη, μη. Ω! Κωνσταντίνε, έπεσες πραγματικά στο 4% που δεν έπρεπε να πέσεις. Δώσε ένα χειροκρότημα στον άνθρωπο ο οποίος έφερε το μοναδικό πράγμα το οποίο το κράτησε μακριά από την νίκη. Ελπίδα, με 20 ευρώ διαφορά που είσαι πρώτη, αν το λύσεις τώρα, έρχεσαι τελικό μαζί μου. Πιστεύεις ότι το ξέρεις? Ναι. Έρχομαι δίπλα σου γιατί εδώ είναι όλο το παιχνίδι, το οποίο πέρασε 6 φορές από τα χέρια των παιχτών. Χειροκροτεί τον εαυτό της μόνη της, γιατί θεωρεί το ξέρει. Εγώ όμως θέλω να μου το πεις ολόσωστα, τώρα. Arsenal. Arsenal. Οι κανονιέριδες. Arsenal. Οι κανονιέριδες. Για όλο το παιχνίδι. Εντάξει, άντε να την κρατήσεις τώρα. Λοιπόν, ψάχνω να βρω, δεν θέλω βοήθεια. Τζούλια, πόσο καιρό έχουμε να νιώσουμε το συνέστημα της νίκης να πετά από χέρι σε χέρι, από κανάρα σε κανάρα, που λέει το τραγούδι, 6 φορές συνεχόμενα και τελικά να καταλήγει στην Ελπίδα, η οποία μάλιστα, θυμίζω σε όλους, είχε σηκώσει και το jackpot και φεύγει από εδώ με 2.000 ευρώ! 1.978 για την ακρίβεια. Δεν θέλω να σταματήσετε να χειροκροτείτε.
για την Κατερίνα, για τον Κωνσταντίνο που φτάσανε τόσο κοντά, τόσο κοντά. Λοιπόν, με έναν ποδοσφαιρικό γρίφο τον οποίο ναι μεν γνώριζε ο Κωνσταντίνος, δεν γνώριζε η Κατερίνα μέχρι τελευταία στιγμή, φτάσαμε πάρα πολύ κοντά και η Ελπίδα χαίρεται πάρα πολύ που μέσα στα παιδιά σου έχει και γιο που διαβάζει συνέχεια περιοδικά και αθλητικά και έναν άντρα μουρλό με τα αθλητικά. Και επιτέλους τη χρησιμεύσε μια φορά το ποδόσφαιρο που λέει συνέχεια αμάπια, πάλι αυτούς τους κανονιέριδες βλέπεις. Να λοιπόν οι κανονιέριδες, 2.000. Καταφέρατε να με αγχώσετε μέχρι και εμένα. Το ξέρω. Για να ξαγχωθούμε, θέλω κάποιος να κερδίσει ένα αυτοκίνητο. Και αυτός ο κάποιος είσαι εσύ. Ναι, πήγαμε. Ναι, πάμε. Πάμε. Τι φινάλε ήταν αυτό? Επεισοδιακό. Επεισοδιακό. Ήσουν τελευταία στη σειρά, αλλά με εκείνα τα 20 ευρώ που κρατούσε τα χέρια σου φιχτά και με πολύ ρίσκο από πλευρά σου, κατάφερε να τερματίσει με κοντά 2.000. Καλό φάγωτο. Ευχαριστώ. Θες κι άλλα? Ναι. Η μόνη περίπτωση να μην πάρει λεφτά είναι να πάρει κλειδιά. Τέλειο, θα είναι γι' αυτό. Πάμε. Καλή τύχη. Δυνατά. Τι λες γι' αυτό? Τέλειο. Σου αρέσει το νούμερο 19? Πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ. Εύχομαι να είναι και γούρικο και με αυτό το νούμερο να πάμε στον τελικό. Τζούλια. Η τελευταία μας κατηγορία θα είναι τίτλος ταινίας. Ταινιούλες βλέπουμε. Ελληνικές ή ξένες? Τα πάντα. Βλέπουμε. Δύο λέξεις, 9 γράμματα. Λάμδα, πι, σίγμα, ταφ, αλφα είναι τα 5 ευρώ. Μεγάλη επιτυχία. Η επιτυχία θα είναι μεγάλη αν τα δικά σου γράμματα υπάρχουν όλα. Σε ακούω. Μη. Ωραία. Μη. Κάπα. Μαδαγκασκάρι. Κάπα. Κιφίνας. Και... Και το ρο. Ναι. Λίγο στην τύχη τα κοπανάς έτσι όλα, τι να κάνω τώρα, τι να, με δύο γράμματα τι να βρω. Ωραία, κρατώ αυτά τα τρία σύμφωνα. Mm-hmm. Δεν έχει αλφα, μη μου το πεις. Όχι. Παίζουμε ένα φωνή που νομίζω ότι υπάρχει πολλές φορές. Να πούμε το όμικρον. Όμικρον στην ταινία την οποία ψάχνουμε. Εδώ είμαστε. 10 δευτερόλεπτα. Πάμε. Η πρώτη... Ορισμένο, ορισμένη. Παρακαλώ, να ανοίξει ο γρίφος. Λοιπόν, Οργισμένο Ίδωλο, μία από τις πιο μεγάλες πυγμαχικές ταινίες και το Όσκαρ του Ρόμπερτ Ντε Νίρο για αυτή την ταινία. Την ξέρεις την ταινία, ναι. Ταινία των 70s, η οποία δεν σε οδήγησε μέχρι τέλους εκ του ασφαλούς. Ναι. Δεν πειράζει, παιδιά, 2.000 στο χέρι για τη φίλη μας. Έλα μαζί μου, έλα μαζί μου. Εδώ είναι, κανένα και ο Σουπέ. Ωπα, έτσι, μπράβο. Αυτό είναι, και αυτό το πάρουμε. Θέλω να ξέρεις ότι το έχουν καταγνωστηθεί οι δικοί σου άνθρωποι και ο σύζυγος και τα παιδιά σου, γιατί η μαμά ήρθε λαμπερή και γεμάτη ελπίδα, δεν έχασε ούτε ένα δευτερόλεπτο το χαμογελό της, ακόμα και όταν ήταν τελευταία, πόσο μάλλον τώρα που φεύγει από εδώ, με ένα συνολικό κέρδος της τάξης των 1.978 ευρώ. Ήταν τέλειο, εδώ μέσα να μην έχει το αυτοκίνητο. Ναι. Για να μην έχουμε και κάτι που να μας βαραίνει. Ναι, έτσι. Ναι. Κρυφό, κοίταξε και παίρνουμε, θα μας βαραίνει τίποτα. Είμαστε εντάξει. Για κρυφό, κοίταξε. Όχι. Όχι. Αφού είπα όχι, το ανοίγω και είναι ένα ποσό. Εντάξει. Είναι 3.000, δεν πειράζει. Βγάλαμε ήδη κοντά στα δύο μόνοι μας, γιατί έτσι είμαστε εμείς εδώ πέρα. Όποιος γυρίζει... Κερδίζει! Γεια χαρά!